προς των ιερών κλήρων και των ευλαβή λαών της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Ποιμαντορική εγκύκλειος. Ευλεβάστατη κληρική χριστιανή μου αγαπητή. Πάσχα, Κυρίου Πάσχα. Η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι θανάτου, νέκρωσης, άδου καθαίρεσης, άλλης ποιοτής της αιωνίου απαρχή. Είναι το σημαντικότερο από όλα τα θαύματά του που αποδεικνύει περίτρανα την θεότητά του. Είναι γεγονός ιστορικό, με σαφέστατες εσχατολογικές και σωτηριολογικές προεκτάσεις για την κοινή Ανάσταση όλων των ανθρώπων. Η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι βασική προϋπόθεση και αδιάψευστη εγγύηση της δικής μας Αναστάσεως. Και το κήρυγμα με κεντρικό θέμα της Ανάστασης είναι κήρυγμα ελπίδος και αισιοδοξίας για τον άνθρωπο. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα είναι το θεμέλιο και η βάση της πιστεώς μας. Χωρίς την Ανάσταση θα είμαστε οι πιο δυστυχείς από όλους τους άλλους ανθρώπους, αφού θα οικοδομούσαμε την πίστη μας και τη ζωή μας σε μια φανταστική πραγματικότητα. Διαπλησίως Κρήτη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σήμερα εν γη χαρά, σήμερα εν ουρανό χαρά. Εάν γίνεται χαρά στον ουρανό και στην ειδήνη για την επιστροφή ενός αναπτωλού, πόσο μάλλον η χαρά είναι πιο μεγάλη της οικουμένης απάσης, εξαρπαστήσεις των χειρών του δαίμονος. Νυν σκυρτώσιν άγγελοι, νυν χαίρουσιν αρχάγγελοι, νυν τα χερουβήν και τα σεραφήν με θυμόν εορτάζει την παρούσα εορτή. Το μοναδικό αυτό γεγονός το έζησαν και το βεβαιώνουν οι μαθητές του Κυρίου μας. Ο Απόστολος Παύλος μας παρέδωκε ότι παρέλαβε ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών μου κατά τα Γραφάς και ότι εγίγερτε την τρίτη ημέρα κατά τα Γραφάς και ότι όφθη κυφά. Ήταν τις 12 έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφείς εφάβαξ εξών οι πλοίους μένουσιν έως αύτη την έστε και κοιμήθησαν έπειτα όφθη Ιακώβο. Ήταν της Αποστόλης Πάση. Έσχατον τε πάντων ως περί το εκτρώματι όρθε καμή. Αξιώθηκαν πολλές φορές όχι μόνο αναστημένων να τον ειδούν, αλλά και να του μιλήσουν, να τον αγγίξουν με τα χέρια τους, όπως συνέβη με τον Απόστολο Θωμά, και να φάγουν μαζί. Με άλλα λόγια, έλαβαν πείρα προσωπική της Αναστάσεως του. Γι' αυτό διαπλησίως την κηρύττουν και την υπογράφουν με το αίμα του στο μαρτυρικό. Αυτήν την διαχρονική πίστη και την βιωματική σχέση με τον Αναστάντα Χριστό έχουμε μια απόλυτη ανάγκη να βοηθήσουμε και εμείς. Ιδιαίτερα σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, κατά την οποία κυριαρχεί γύρω μας το άγχος και η αβεβαιότητα, η απεσιοδοξία και η απόγνωση, η χρεοκοπία των κοσμικών ελπίδων που έφερε η οικονομική χρεοκοπία, ιδιαίτερα σήμερα διψάμε για πραγματική ανάσταση και αληθινή ελπίδα. Όσοι συνδεόμεθα με τον Θεό και του θανάτου Κύριο, δεν αποκάμνουμε ούτε λίγο ψυχούμε. Έχουμε την βεβαιότητα ότι με την βοήθεια και τη δύναμή του θα ξεπεράσουμε και οι κρίσεις και τα βάσανα και οι δοκιμασίες και αυτόν τον θάνατο και θα φτάσουμε με ασφάλεια στον προορισμό μας που είναι η Ανάσταση και η αιώνια ζωή. Με αυτές τις σκέψεις απευθύνω προς όλους σας των κοσμοτήρων σωτήριων πασχάλιων χαιρετισμών. Χριστός Ανέστη. Και σας εύχομαι ολόψυχα το φως της Αναστάσεως να φωτίσει τη ζωή μας, η δε ειρήνη, η χαρά και η χάρη
Ορθόδοξος Αναστάντος Κύριό μας να πλημμυρίζουν πάντα τα σκαρδία μας. Θερμός ευχές προς τον Αναστάντα Κύριό μας, Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας Χρυσόστομος. Αδελφοί μου, ως εδώ είναι η φωνή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ο οποίος είναι αρχηγός της Μητροπόλεως. Ως εδώ όμως δεν θα σταματήσουμε. Θα δούμε τι μας λέγει και ο προφήτης Ισαΐας. Ο λαός ούτως λέγει τη σχήλεσή του με την η δε καρδία του πόρο απέχει από εμού. Παράλληλα, μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή δεν αφορούσε η Εκκλησία κανένα. Ήταν πολύ σφιχτός ο κόσμος και δεν έπεφτε βελόνι, μου λέτε. Τώρα πού είναι. Τώρα πού βρισκόμαστε. Μία εορτή και μία θεία λειτουργία έχει ο Αναστάς εκ νεκρών. Δια τι τον εγκαταλείπουμε. Διότι ο λαός ούτως ισχύλεσε του με την άλλη. Η δε καρδία του πόρο απέχει από εμού. Όσον απέχει ο ουρανός από την γη και η γη από τον ουρανό, τόσο να απέχουν βουλέ του Θεού από εμάς και το έλεος του Θεού από εμάς και μέναμε πάντοτε με τα ίδια ελαττώματα, με τα ίδια κουσούρια, για να πούμε μία λέξη κρασμένη. Φεύγουμε να πάμε να φάμε. Τι να φάμε. Τι να φάμε. Αυτό το οποίο έδωσε την τιμωρία ο Θεός, από μέσα στα σκουπίδια να βρίσκουμε τους φαγητών να φάμε. Αυτή είναι η τιμωρία του Θεού, μα δεν την βλέπουμε. Τι έπαθε αυτός ο κόσμος, βλέπει και δεν βλέπει, ακούει και δεν ακούει. Γιατί γίνεται αυτό. Ό,τι γίνονται τα επιτρέπει ο Θεός. Τίποτε δεν γίνεται χωρίς το θέλημα του Θεού. Και όταν μας αγαπά, μας αγαπά. Και όταν μας παιδεύει, μας παιδεύει, μας αγαπά όμως. Και θέλει να ξυπνήσουμε, να ξυπνήσει αυτός ο λαός ο οποίος κοιμάται ορθίος. Να ξυπνήσει αυτός ο αδιάφορος κόσμος. Να ξυπνήσει, να μην κοιμάται. Διότι δεν γνωρίζουμε αν θα φτάσουμε τον επόμενο χρόνο να εορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Να εορτάσουμε αυτή την μεγάλη και λαμπροφόρο χαρά. Ας τον παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να δώσει φώτιση, να δώσει τη χάρη του, να δώσει την ευλογία του. Ίσως ξυπνήσει αυτός ο λαός ο οποίος κοιμάται. Ίσως ξυπνήσει αυτός ο κόσμος ο οποίος είναι αδιάφορος. Ίσως ξυπνήσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τίποτε. Αυτό είναι το φοβερό. Ούτε Ανάσταση δεν σέβονται, ούτε άλλες ημέρες. Και όταν έρχεται η τιμωρία, παρηγκομούμε. Δεν είναι τιμωρία. Είναι ξύπνημα, όπως κρατάει η μητέρα το παιδάκι της και θέλει να του δώσει τροφή και το ξυπνάει γιατί κοιμάται. Το ίδιο είναι και σε αυτόν τον κόσμο. Να ξυπνήσει επιτέλους αυτός ο κόσμος. Να δοξάσει τον Θεό με την καρδιά του, με την ψυχή του, ειλικρινά, καθαρά, ωφέλιμα. Κύριε, αξίωσε μας την Ανάστασή Σου, να την έχουμε μέσα στην ψυχή μας, να αναστηθείς και διημάς τους αμαρτωλούς. Δόξα Σε ο Θεός. Δόξα Σε ο Θεός. Δόξα Σε ο Θεός. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.